κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα παρουσιάζουμε μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που σε συνδυασμό με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, τους οποίους θα παρουσιάσω, επιχειρεί να εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες στις διαδικασίες επιτήρησης των συνόρων. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε τη δράση Reaction, Real-Time Artificial Intelligence for Border Surveillance via AirPass, δηλαδή Remotely Piloted Aircraft Data Analytics to Support Σώματα Ασφαλείας για την Προστασία των Συνόρων. Έρχεται ως συνέχεια των αποτελεσμάτων τριών επιτυχημένων έργων του SERETAB, του AIDES και του Raw Borders που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από το πρόγραμμα Horizon και τώρα καλούμαστε να μετατρέψουμε αυτές τις ερευνητικές πρωτοβουλίες σε παραγωγικό έργο υλοποιώντας την πρώτη πιλωτική εφαρμογή. Το έργο αυτό έλαβε κατ' επιλογή έκτακτη χρηματοδότηση 3,7 εκατομμύρια ευρώ, επιλέχθηκε σε μια συγκριτική διαδικασία από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από μια πληθώρα προτάσεων που υπέβαναν όλα τα κράτη-μέλη. Στο έργο αυτό συμμετέχουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της διαχειριστικής του αρχής ως φορέας συντονιστής. Η ελληνική αστυνομία, και ευχαριστώ για την παρουσία του τον στρατηγό, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΚΕΜΕΑ, η Κυπριακή Αστυνομία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και να σημειώσω ότι η Κύπρος, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζει επίσης ιδιαίτερα αυξημένο ζήτημα παράνομων μεταναστευτικών ροών. Το Reaction αποτελεί μια πλήρως λειτουργική επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων, η οποία λειτουργεί μέσω της χρήσης μη επανδρομένων οχημάτων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή είναι η βασική καινοτομία του έργου. Η χρήση δύο καινοτόμων αλγορίθμων, οι οποίοι με τη χρήση ακριβώς τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπουν πρώτον, τη σάρωση μιας οριοθετημένης περιοχής με αυτοματοποιημένο τρόπο, είτε από ένα μη επανδρομένο όχημα, είτε από σμήνος, το οποίο αυτοματοποιημένα θα συντονίζεται. Θα προσαρμόζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος και διαρκώς θα βελτιώνεται η συμπεριφορά του, καθώς θα μαθαίνει από τη δικιά του εμπειρία. Δεύτερον, το σύστημα θα συμβάλλει στην αυτόματη αναγνώριση καθορισμένων στόχων ενδιαφέροντος, την παρακολούθησή τους και την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων σε πραγματικό χρόνο. Με τη χρήση μιας υπολογιστικής όρασης θα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης δύσματων περιοχών, όπως έχουμε στον Εύρο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τα συστήματα θα ενσωματώνουν λειτουργίες αποστολών, θα συλλέγουν τα δεδομένα, θα εντοπίζουν και θα χαρακτηρίζουν τα γεγονότα και στη συνέχεια θα παράγουν ειδοποιήσεις. Οι δραστηριότητες του Reaction θα έχουν 5 κύρια αποτελέσματα. Πρώτον, την αγορά εξοπλισμού για τη βελτίωση της επιτήρησης των ελληνικών συνόρων ως εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, τη γνώση σχετικά με την πιθανή χρήση τεχνικών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών που αφορούν σε παράνομες ενέργειες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπάρχουσες υποδομές ως επέκταση των παλαιών συστημάτων. Και τέταρτον, τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της απόδοσης της πλατφόρμας επιτήρησης των συνόρων. Και πέμπτον, την πραγματοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σώματα ασφαλείας για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα Reaction. Η έγκαιρη προειδοποίηση, η ταξινόμηση κρίσεων και η αξιολόγηση κινδύνων ή απειλών θα προσφέρουν μια βελτιωμένη και αυτοματοποιημένη εικόνα στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά κέντρα διοίκησης, δίνοντας επαρκή χρόνο αντίδρασης που είναι ζωτική σημασίας και μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προστασία ανθρώπινων ζώων. Ο στόχος του Reaction μπορεί να αποτυπωθεί με μία φράση. Αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων μας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών, η αποτροπή έκνομων ενεργειών όπως λαθρεμπόριο
και η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διενέργεια δράσεων, έρευνας και διάσωσης. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επέκταση της χρήσης αυτών των τεχνολογιών σε όλα τα μη επανδρομένα πτυτικά μέσα των σωμάτων ασφαλείας. Και ευχαριστώ τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παρουσία του στη σημερινή μας εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, τα συμμετέχοντα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια που μετατρέπουν την έρευνα σε χρήσιμα εργαλεία για την ασφάλεια της χώρας μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που καταφέραν σε μια αυτή τη δύσκολη διαδικασία να πετύχουν την κατεξαίρεση χρηματοδότησης της χώρας μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη σύμβουλό μου, κυρία Λεάνα Θεωνά, που είχε την πρωτοβουλία για αυτή τη δράση, τη σύνταξη του φακέλου και την επιτυχή αποδοχή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να δούμε την παρουσίαση του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ.